Θα διαβάσω μόνο ένα-δύο εδάφια, αδελφοί, έτσι. Θεσσαλονίκη που ήμασταν την τελευταία Κυριακή, αδελφοί, η εκκλησία ήταν γεμάτη. Ήταν και ο αδελφός ο Σάκης εκεί. Αλλά ήταν από όλες τις εκκλησίες, η νεολαία ήταν μαζεμένη. Ήταν πολύ ωραία, μπορώ να πω, αδελφοί. Και είναι ωραία. Βρήκα τον αδελφό μας τον Σάκη, τον Αράπογλου, είχα να το δω, εντάξει, μετά από αυτό 3 χρόνια και πόσο. Αδερφέ, λέει, όταν πας προς τα πάνω, βγες και δίπλα, λέει, σε μένα. Έλα να μας βρεις. Και στέλνει την αγάπη του και τους χαιρετισμούς. Λέει, αδερφέ, πολλούς χαιρετισμούς στους αδερφούς στο Πίτιχαν και στο Λεόμπερκ. Το ξέρετε πιο πολύ, αδερφή, πιστεύω. Όταν είναι στο Λεόμπερκ ο αδερφός αυτός. Και στέλνει την αγάπη και τους χαιρετισμούς του, αδερφέ. Δόξα στον Κύριο. Λέει κάτι, αδερφή, έτσι, που στο Εφεσίο στην επιστολή, αδερφή. Είναι 2-3 εδάφια που θέλω να διαβάσω μόνο. Στο β' κεφάλαιο, αδερφέ, το 1ο εδάφιο. Είναι όλος ο λόγος, αδερφή, δυνατός. Είναι υποδομήσιμος ο λόγος του Θεού, δόξα στον Κύριο. Είναι ο καθρέφτης μας. Μας φανερώνει, αδερφή, ποιοι ήμασταν και από πού μας έβγαλε ο Θεός. Μας δείχνει το πώς πρέπει να περπατήσουμε, να ζήσουμε μια αγία και καθαρή ζωή, δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Και ο σκοπός του Θεού, αδελφοί, είναι όλοι μαζί να μπορέσουμε να τερματίσουμε, δόξα στον Κύριο. Πολλές φορές το λέμε ότι οι μέρες είναι έσχατες και τελευταίες, αλλά δεν πρέπει να το λέει μόνο το στόμα μας, αλλά να το λέει η καρδιά σου και να το εννοούμε αυτό, αδερφέ. Είναι τελευταίες οι μέρες. Εδώ λέει, αδερφή, στο 1ο εδάφιο, και εσάς, λέει, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας. Αυτή ήταν η παλιά μας η ζωή, αδερφέ. Νεκρή από τις αμαρτίες, από τις παραβάσεις μας. Τι λέει? Εζωοποίησαν, λέει. Δηλαδή μας έδωσε τη ζωή, την αιώνια τη ζωή, αδερφή, δόξα στον Κύριο. Που αυτή τη ζωή, αδερφή, οφείλουμε όλοι εμείς να τη φυλάξουμε και να την κρατήσουμε, δόξα στον Θεό. Παρακάτω διαβάζουμε και μας λέει ότι κατά χάρη σας τη λεσοζωσμένη, και αυτό, λέει, δεν είναι από εσάς, λέει, αλλά Θεού το δώρο. Έτσι λέει παρακάτω ο λόγος του Θεού. Η καύχησή μας, το θάρρος μας δηλαδή, και η παρησία μας, δεν πρέπει να είναι πάνω σε εμάς, αλλά είναι πάνω στον Κύριο, αδερφή. Να καυχόμαστε. Και να έχουμε δηλαδή αυτή την παρησία και το θάρρος, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος, αδερφοί, μας εχάρισε την αιώνια ζωή. Είναι αυτός ο οποίος μας έβγαλε, όντως, αδερφοί, μέσα από το σκοτάδι, μέσα από τον κόσμο, μέσα από την αμαρτία, και πολλοί από εμάς ήμασταν και βαθιά μέσα, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Αλλά δεν έχει σημασία αν ήμασταν βαθιά ή επάνω, ήμασταν αμαρτωλοί, ήμασταν χωρίς τη ζωή, αδερφοί. Και σήμερα ο Κύριος μας εχάρισε την αιώνια τη ζωή. Δεν είχαμε ούτε τις υιοθεσίες όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είχαμε καμιά υιοθεσία, αδερφοί. Αλλά έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, και μας κάνει λαό του, μας κάνει παιδιά του, μας δίνει τα ίδια δικαιώματα τα οποία είχε ο λαός Ισραήλ, αδερφοί. Και πόσο μάλλον τώρα που γνωρίσαμε τον Χριστό, που έχουμε την αιώνια ζωή, που το όνομά σου και το όνομά μου είναι γραμμένο στα βιβλία των ουρανών, δόξα στον Κύριο, αδερφοί, το να μείνουμε στην πίστη και στη χάρη του Θεού. Πόσο μάλλον, Και λέει εδώ πέρα, στο 13 λέει, τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού, συσυπότελε όντας, λέει, μακράν, δεν είμαστε από το λαό του Θεού, είμαστε οι μακράν. Δόξα στον Θεό, αδερφέ. Λέει, λέει εδώ, εγίνεται, λέει, πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Δηλαδή μας φανερώνει και μας δείχνει, αδερφή, ότι η μακράν γίναμε πλησίον δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή κάποιος πλήρωσε για σένα και για μένα. Κάποιος έχισε το αίμα του, αδερφέ. Δόξα στον Θεό. Αυτός είναι ο Κύριος της δόξας.
κάτι που οι άνθρωποι σήμερα δεν το πιστεύουν και δεν το δέχονται. Αλλά εμείς, αδελφοί, το πιστεύουμε. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά γευθήκαμε και τον Κύριο της δόξης. Είδαμε ότι όντως είναι αγαθός. Δόξα στον Θεό. Να μείνουμε, αδελφοί, και να μην αφήσουμε όντως, αδελφοί, ποτέ και για τίποτα τον Κύριο. Πολλές φορές το λέμε ότι περνάμε δοκιμασίες. Δόξα στον Θεό. Σημασία έχει το να μείνω στη δοκιμασία. Με λέει ένας αδελφός, με αδελφό τον Λιμπερόπουλο, μας επισκέφθηκε ο αδελφός στο σπίτι και είχαμε έτσι μια ωραία συζήτηση, μπορώ να πω, και μου είπε κάτι ο αδελφός. Λέει, αδελφέ, αν κάποιος έχει 20 χρόνια, λέει, στον Χριστό και δεν αγαπάει, λέει, τον Χριστό, δεν θα μπορέσει, λέει, να μείνει. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε το να αγαπάμε πάντοτε τον Κύριο, αδελφέ. Το να αγαπάμε τον Κύριο. Δεν έχει σημασία, αδελφέ, αν έχουμε 20, 25, 30. Δηλαδή, όπως ξεκίνησε, όπως αγαπούσε την αρχή τον Κύριο, έτσι να συνεχίσουμε να αγαπάμε τον Κύριο, αδελφέ. Είναι πολύ βασικό και πολύ σημαντικό αυτό, αδελφέ. Το να βάλουμε τον Κύριο μπροστά σε όλα. Μπροστά από τη γυναίκα σου, μπροστά από τη γυναίκα σου. Το να αγαπήσεις πιο πολύ τον Κύριο μπροστά από τα παιδιά σου, μπροστά από τα παιδιά σου. Να αγαπήσεις πιο πολύ τον Κύριο. Γιατί άμα αγαπήσεις τον Κύριο, θα αγαπάς περισσότερο και τα παιδιά σου. Και την οικογένειά σου. Και τον συνάνθρωπο σου. Γιατί είναι και οι εντολές του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδελφέ. Να μην κάνουμε, αδελφοί, όντως σπιθαμή πίσω, Ό,τι και ας συμβεί. Δόξα στον Θεό. Και με αυτό θα τελειώσω, αδελφέ. Θα βρίσκουμε στον αδελφό σου. Είναι καλό και το θέλει ο Θεός να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Να απλώνουμε χέρι βοηθείας ο ένας τον άλλο. Το να πω, αδερφέ, δόξα στον Κύριο, δεν είναι αρκετό. Και μετά φεύγουμε. Φεύγουμε, διαλύουμε. Δεν πρέπει να είμαστε, αδερφοί, όπως ήμασταν κάποτε. Γεια σου, τι κάνεις, τα πούμε αύριο. Όχι έτσι. Αφού είμαστε οικογένεια του Χριστού, είμαστε η οικογένεια του Χριστού, πρέπει έτσι να συμπεριφερόμαστε, αδελφοί, απέναντι στους αδελφούς, σε όλους τους αδελφούς. Και να κοιτάξουμε, αδελφοί, να έχουμε αυτή την ωραία επικοινωνία. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδελφοί. Και θα μας δυναμώσει και θα μας ενισχύσει ο Θεός, αδελφοί. Γι' αυτό, λέει, το θέλει το δικό μας, το ενεργεί του Κυρίου, αδελφοί. Ο Κύριος ενεργεί. Εμείς να βάλουμε το θέλω όμως. Το Θεό ξέρει τα πει, αδελφοί. Υπάρχει ένας σκόπος. Το να εργαστώ, το να τρέξω, το να πλησιάσω. Και ο Θεός μετά επεβαίνει. Και τα κάνει όλα νέα. Τα κάνει όλα όμορφα. Και χαίρεσαι και χαίρομαι, αδελφοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Ιησού μας Χριστού, αδελφοί. Ο Θεός, αδελφοί, όντως, να αναλάβει τα λίγα λόγια αυτά, να αναλάβει τις καρδιές μας, να μείνουμε στη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί, για να μπορέσουμε όντως να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Αμήν, αδελφοί.